Καταρχήν να ευχηθώ να έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές υγεία, να έχουν καλή χρονιά και η ομάδα μας να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται και όσο καλύτερα γίνεται. Έχω καταλάβει εδώ πέρα στην πόλη ότι ο κόσμος αγαπάει την ομάδα, βοηθάει στην προσπάθεια που κάνει η διοίκηση και εύχομαι και πιστεύω όχι μόνο το αυριανό παιχνίδι, αλλά και τα άλλα τα παιχνίδια που θα παίξουμε είτε μέσα στην έδρα μας είτε εκτός έδρας, να έρθουν και να βοηθήσουν την προσπάθεια που κάνει η ομάδα. Το κατά πόσο έτοιμοι είμαστε. Δεν χρειάζεται να λέμε το αν είμαστε έτοιμοι ή δεν είμαστε, το γνωρίζουμε. Έχουμε μόνο ένα επίσημο παιχνίδι στα πόδια μας. Ξέρουμε ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι με μια ομάδα που έχει ενισχυθεί με αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρουμε κατά πόσο, σε τι ποσοστό έχουν γίνει ομάδα. Ναι, μεν μας ενδιαφέρει αυτό, αλλά από την άλλη αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το τι θα κάνουμε εμείς. Παίζουμε μέσα στην έδρα μας. Θέλουμε να ξεκινήσουμε με ένα καλό αποτέλεσμα που είναι η νίκη. Θα προσπαθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε και εύχομαι και πιστεύω να είμαστε αυτοί που πρέπει, να έχουμε και την τύχη με το μέρος μας, να μας βοηθήσει και ο κόσμος που σίγουρα θα έρθει, ούτως ώστε η ομάδα να ξεκινήσει μετά από 40-42 χρόνια με μία νίκη. Να το χαρούμε και να το ευχαριστηθούμε όλοι. Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι, αλλά σας είπα και πάλι, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει να είμαστε. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, να κάνουμε την προσπάθειά μας για να φέρνουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, αυτό που θέλουμε. Σίγουρα υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση, διαφορετική ομάδα ο Ηρακλής, διαφορετική ομάδα ο Αιωλικός. Απλά σας είπα και πριν ότι πρέπει να είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να έχουμε διάθεση, να έχουμε εγωισμό, να έχουμε πίστη και μαζί με τη βοήθεια των φιλάθλων να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν είναι εύκολο, αλλά σίγουρα θα το προσπαθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Εντάξει, νομίζω δεν με έπεισε εμένα να έρθω, απλά ήταν επιλογή της διοίκησης να πάρει εμένα προπονητή. Γιατί να μην κρυβόμαστε, οι περισσότεροι προπονητές που είναι στην Ελλάδα και δουλεύουν στην Ελλάδα θα θέλαν να έρθουν στην Κοζάνη. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι 2 χρόνια η διοίκηση κάνει μια τεράστια προσπάθεια, οι άνθρωποι που είναι στη διοίκηση. Είναι μια ομάδα που έχει μια πόλη που έχει όρεξη και διάθεση για διάκριση και όλα αυτά συμπληρώσαν το παζλ και έτσι ήθελα και εγώ πάρα πολύ να έρθω στην ομάδα της Κοζάνης. Τα αποτελέσματα είναι που χτίζουν χαρακτήρα σε μια ομάδα, χτίζουν εμπιστοσύνη, χτίζουν πίστη. Αυτό που προσπαθήσαμε και κάναμε με τον Ηρακλή, που ήταν ακόμη πιο δύσκολο το παιχνίδι γιατί δεν είχαμε καθόλου φιλικά, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και αύριο. Μέσα από ένα θετικό αποτέλεσμα έρχεται η εμπιστοσύνη, έρχεται η πίστη στους ποδοσφαιριστές και αυτό προσπαθούμε καθημερινά να περάσουμε. Μέσα από τις προπονήσεις, αλλά και μέσα από τα επίσημα παιχνίδια. Εύχομαι και πιστεύω να ξεκινήσουμε με το δεξί, να τα καταφέρουμε. Ο στόχος της ομάδας, ο στόχος ο δικός μου καταρχήν είναι όποιο παιχνίδι έχουμε μπροστά μας, να το αντιμετωπίζουμε έτσι ώστε να πάρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εμείς από την πλευρά μας εδώ πέρα, είτε το τεχνικό team είτε οι ποδοσφαιριστές, θέλουμε να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, να κερδίσουμε ένα παιχνίδι ή να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όταν θα τελειώσει ένα παιχνίδι και δεν είναι καλό το αποτέλεσμα, τουλάχιστον να είμαστε ευχαριστημένοι από την προσπάθεια που κάναμε. Οπότε, παιχνίδι με παιχνίδι. Ο στόχος σίγουρα είναι να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Ωραία. Αλλά αυτό που προτιμώ εγώ είναι παιχνίδι με παιχνίδι και οριοθετούμε στη συνέχεια.